Ήταν ένα παιχνίδι, όσοι άνθρωποι ήταν παράξενο, δύσκολο έως εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί? Για διάφορους λόγους. Ο πρώτος και βασικός είναι πώς θα πει στους προσφυγιστές να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό. Τον κόσμο, την Boca Junior, τις δύο νίκες και τη γενική εφορία που υπήρχε. Νομίζω το καταφέραμε. Αλλά το καταφέραμε κατά το ίμιση. Και τι εννοώ. Σε τέτοιες Κυριακές η ομάδα μας θα πρέπει να τελειώνει τα παιχνίδια πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει. Και όλα νομίζω κρίθηκαν, θα έπρεπε να κρυφθούν, συγγνώμη, στο πρώτο ημίχρονο, όπου η ομάδα μας έχει 5 τελικές, εκ των οποίων από τις 5 υπάρχει ένα γκολ, ενώ στο δεύτερο έχουμε 3 τελικές. Και όταν λέω τελικές, εγώ δεν εννοώ ότι πάει στην εστία, εννοώ καθαρή ευκαιρία. Δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα, αν εξαιρέσουν ένα σουτ του ταλέντο που απέκρουσε, όχι του ταλέντο, του Ποσειδίου νομίζω, όπου του Μίγκου που απέκρουσε ο Κατημίρη στη γωνία του, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαι ευχαριστημένος. Ως προς τι, ως προ ρυθμό που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, την ένταση, τη δημιουργία των ευκαιριών και έμεινε ευχαριστημένος σε ένα διάστημα από το 46 μέχρι το 70, όπου νομίζω εκεί πιστέψαμε ίσως ότι μπορούμε να γίνουμε εύκολα. Δεν είναι τα πράγματα όμως έτσι. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι εδώ, στη Football League. Και έκλεισε η όλη διαδικασία με το δεύτερο γκολ. Νομίζω από εκεί και πέρα το παιχνίδι τελείωσε. Δεν είχαμε κάτι άλλο να ζητήσουμε. Αν δεν ήταν καλοδεχούμενο θα ήταν, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι με τους βαθμούς. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί το να το λέμε εμείς είναι εύκολο. Το να το κάνουμε στο γήπεδο δεν είναι δύσκολο και δυστυχώς τη σκέψη της, του προπονητή πρέπει να τις μεταφέρουν στους ποδοσφαιριστές και τη δουλειά του. Άρα λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια, μπράβο για τη νίκη και συνεχίζουμε πάντα με ταπεινότητα και με χαμηλούς τόνους. Θέλω να πω κάτι το οποίο... Μία παρένθεση. Ο Άρης, το όνομα Άρης, γιατί εγώ δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τους τέσσερους παράγοντες που συμμετέχουν και αυτοί σε ένα παιχνίδι, σώζει το όνομα Άρης αυτό που είδα σήμερα. Είναι ντροπή νομίζω για την ομάδα μου να διαμαρτυρηθώ για κάτι. Δεν θέλω να πω κάτι το όνομα. Απλώς να προσέχουν γιατί. Γιατί έχουν γνώση φυλάκες. Τίποτα άλλο. Παιχνιδάκια και παράξενες καταστάσεις νομίζω θα πρέπει να κοπούν, γιατί είμαστε στη μεγάλη ομάδα και θεωρώ ότι όλα είναι από κακή συγκέντρωση, από έλλειψη σοβαρότητας ίσως, από ατυχία, από το ότι κάπου δεν ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Μέχρι εδώ, κλείνω την παρένθεση. Κότσι, σωστά επισημαίνετε, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε. Είδαμε πολλές φορές το διαιτητή να βρίσκεται κοντά στην φάση, αλλά και σε περίπτωση αγωνιάς του Άρη να μην το υποδεικνύει, αλλά και σε περίπτωση χρόνων μαρκαρισμάτων. Θέλετε να μας αναφέρετε κάποια πράγματα περισσότερο πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θέλω να πω ότι όταν ο Άρης πάει στην Ευρώπη, και αν είμαι ευλογημένο σου να είμαι εδώ, μάλλον όποιος και να είναι, τότε μπορώ να μιλήσω για την διαιτησία που αντίξει από την Άρη. Βάζει μεγάλη ομάδα να ασχολείται με τέτοιες καταστάσεις. Στη Football League είναι υποχρεωμένο να περάσει τα πάντα. Καλησπέρα για μένα. Φαντάζομαι γνωρίζετε τα αποτελέσματα τα υπόλοιπα. Δώστε μας ένα σχόλιο έτσι, γενικότερα μετά από τρεις αγωνιστικές ημέρες. Ο Άρης έχει το απόλυτο χωρίς να επιτύχει τέρμα, αλλά φαίνεται και μια δυναμική των άλλων ομάδων. Έτσι. Γενικότερα, πείτε μας τι πρέπει να περιμένουμε φέτος. Εμείς θα πρέπει να περιμένουμε από την ομάδα μας μόνο να βλέπουμε κάθε παιχνίδι σαν το τελευταίο. Αυτό που είπαμε. Άρα λοιπόν για μας δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάποιο αντίπαλο. Όπου τον στοχεύουμε και θέλουμε να χάσει και παρακαλάμε να χάσει, θέλουμε να κερδίσει πάντα η ομάδα μας. Αυτό κάνουμε, δεν ασχολούμαστε με κανέναν άλλο. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν καλές ομάδες και φαίνονται. Και το ξέραμε από την αρχή. Νομίζω όμως ότι το μέγεθος και η ικανότητα και η ποιότητα του Άρη μπορεί να λύσει τα πάντα. Κότσι, με τον Νικήτο ο Διαμαντόπουλος την προηγούμενη φορά τον Πάπου Παπλίτη, γενικότερα πρέπει να πλουραλισμό στην επίθεση στις τελευταίες αγωνιστικές. Αυτό πόσο σημαντικό είναι για τον προπονητή
και αν θεωρείς ότι είναι προϊόν δουλειάς προπόνηση. Ειδικά μαζί και με μερικά τα παιδιά, από το καλοκαίρι βλέπετε η ομάδα πώς δουλεύει. Αν δουλεύει, απλώς δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, ας το πείτε εσύ και μην το πω εγώ. Νομίζω ότι πάλι θα βρει κάποιος θα βρει να λύνει τον βόρειο δεσμό. Θεωρώ όμως ότι εδώ αυτό που πρέπει να δουλέψουμε τώρα είναι ότι πρέπει να το λύνουμε πιο γρήγορα. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα πρέπει να τελειώνει εύκολα τα παιχνίδια, πιο εύκολα από ό,τι πρέπει. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Και εγώ ευχαριστώ. Ένα δύσκολο παιχνίδι, κλασικό παιχνίδι της εθνικής που λέμε εμείς οι ποδοσφαιριστές. Κατά τη γνώμη μου ήταν το καλύτερο πρώτο ημίχρονο που έχουμε κάνει φέτος. Πολλές ευκαιρίες, πλαγικοποίησεις, μεταβάσεις σωστές. Βλέπαμε όλοι ότι ήταν θέμα χρόνου να μπει το γκολ. Μας προβλημάτισε και εμάς η εικόνα του δεύτερου ημίχρονου, όπως είπε ο προπονητής μου, μέχρι το 70. Αλλά παρ' όλα αυτά καταφέραμε και κάναμε μια εύκολη νίκη, 1-2-0 προς το τέλος, που μας δίνει δύναμη και κουράγια για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Χρειάζεται ακόμα θετικά αποτελέσματα. Το Άρης πάει στο Μινεργοτέλη για μια ακόμη θέση να τραγνεί προς επισημαντικές. Πόσο σημαντικό είναι να είστε στην κορυφή της βαθμολογίας και να σας κυνηγάνε ουσιαστικά? Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δυναμώνει τη δική μας ψυχολογία, μας κάνει πιο εύκολο το έργο στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και αντιδρά αρνητικά η ψυχολογία προς άλλες ομάδες. Όταν βλέπει ότι ο Άρης κάθε παιχνίδι κερδίζει και από την αρχή του πρωταθλήματος εκκληγάνει, είναι πολύ δύσκολο για τις αντίπαλες ομάδες. Και εμείς θέλουμε, όπως επιδιώκαμε την πρώτη αγωνιστική, έτσι μέχρι το τέλος να είμαστε πρώτοι. Πριν από σένα, σκόραραν 6 παίκτες σου. Ήθελα να βάλεις και σε ένα γκολ. Πόσο σημαντικό είναι η ψυχολογία σε όλο αυτό? Η ψυχολογία μου εμένα φτιάχνει με τις νίκες. Σίγουρα όταν έχει τον γκολ ακόμα περισσότερο και ειδικά να δίνει και νίκες στην ομάδα μου. Εγώ είμαι εδώ για να βοηθάω την ομάδα μου είτε με τα γκολ είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στόχος είναι ένας και μοναδικός. Το ξέρουμε όλοι. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.